Μελομακάρονο, κουραμπιές, δίπλες, κάστανα. Ποιο είναι για τα σκουπίδια και αν το αγγίξεις θα παχύνεις και ποιο από αυτά θα σε αδυνατήσει και όντως μπορείς να τρως από αυτό. Hey, Σαρώ εδώ ειδικό στη διαλυματική και πάμε να δούμε ποια από αυτά τα γλυκά μπορείς να φας και θα σε βοηθήσουν και θα σε αδυνατήσουν κιόλας και ποια πρέπει να πετάξεις οπωσδήποτε σε σκουπίδια και να μην το αγγίξεις γιατί θα καταστρέψεις τα πάντα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο, το οποίο είναι κουραμπιές. Κουραμπιές, σκουπίδια, γιατί πρώτον έχει χάλια γεύση. Δεν ξέρω ποιος τρώει κουραμπιά και του αρέσει αυτό το πράγμα. Δεύτερον, έχει ζάχαρη. Είναι τίγκα σε ζάχαρη. Μισός κουραμπιές είναι σκέτη ζάχαρη. Οπότε, ό,τι χειρότερο. Τρίτον, έχει βούτυρο. Βούτυρο σκουπίδια. Θα φάμε ελαιόλαδο, δεν θα φάμε βούτυρο. Βούτυρο σκουπίδια. Τέταρτος λόγος. Είναι το πιο ψηλό θερμιδικά. Είναι το πιο ψηλό από όλα θερμιδικά. Έχει σχεδόν τις διπλάσιες θερμίδες από όλα τα υπόλοιπα. Ένα τεμάχιο, παιδιά, κουραμπιέ έχει 250 θερμίδες. Αυτή η ξεράιλα που δεν κατεβαίνει καν. Εδώ σου κολλάει. Εδώ. Οπότε, κουραμπιέδες με τίποτα. Δεν τα αγγίζουμε, δεν τα κοιτάμε. Εντάξει, έχει και την άχνη τη ζάχαρη από πάνω. Καταστροφή. Κατάστροφη, θα το φας και μετά φας κι άλλο ένα και φας κι άλλο ένα και φας άλλα 10 και θα σου γυραλίσει τον ουρανίσκο. Οπότε, κουραμπιές με τίποτα, το πετάμε στα σκουπίδια. Τώρα, μελομακάρονα. Πριν σου πω για τα μελομακάρονα, θα σου πρότεινα, εάν θες όντως να χάσεις 10 κιλά λίπους από την κοιλιά γρήγορα, χωρίς πίνες και στερήσεις, πάτα το σύνδεσμο κάτω στην περιγραφή για να δεις αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο. Πάμε στο δεύτερο που είναι το μελομακάρονο. Μελομακάρονο τι το κάνουμε, το κρατάμε. Εντάξει. Είναι από τις καλύτερες επιλογές γιατί δεν έχει τόση ζάχαρη. Εντάξει. Έχει μέλι που το μέλι το πετάμε στα σκουπίδια, αλλά είναι καλύτερο από τη ζάχαρη λίγο. Εντάξει, λίγο. Μην το πάρετε πολύ πάνω σας. Το θετικό είναι ότι δεν έχει 50% ζάχαρη. Εντάξει. Μετά, δεν βάζουμε βούτυρο, βάζουμε ελαιόλαδο. Αλλά ο πιο σημαντικός λόγος από όλα αυτά, γιατί τι μας νοιάζει, άμα είναι να παχύνουμε, χαιστήκαμε, αν παχύνουμε υγιεινά ή αθυγιεινά, και αν είναι μεγάλο κοιλιά, δεν μας νοιάζει. Τι με νοιάζει εμένα, τι με νοιάζει. Πετάει την κοιλιά, αυτό θέλω να λύσω. Γιατί θα φάμε μελομακάρονα, γιατί έχει τις χαμηλότερες θερμίδες από όλα, που είναι 165 θερμίδες ανά τεμάχιο. Εντάξει, τώρα, προσοχή. Όχι με σοκολάτα από πάνω. Όχι αυτά με μελομακάρονα που τα παίρνεις έτσι και στάζει το μέλι και το λάδι και δεν ξέρω τι κατά έχουν βάλει πάνω. Εντάξει, normal μελομακάρονα, 165 θερμίδες ανά τεμάχιο, έχει τη λιγότερη ζάχαρη, δεν έχει βούτυρο, μια χαρά. Εντάξει, οπότε, εάν έχουμε να διαλέξουμε, κρατάμε τα μελομακάρονα. Μετά, επόμενο, δίπλες. Δίπλες, παιδιά. Τσακα, 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 τσακα. Τσουκου, 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 τσουκου. Ένα, δύο, δύο. Τρίποντο, παπ, σκουπίδια. Γιατί, τηγανιτό. Είναι το πιο σημαντικό λόγο. Είναι τηγανιτό, εντάξει, έχει και το μέλι από πάνω. Εντάξει, φάμε μέλι στο μελομακάρονο. Εδώ φάμε και στις δίπλες, ρε γάμο το στανιό μου. Θα διαλέξουμε ένα. Εντάξει, τώρα, τηγανιτό τι σημαίνει, δεν ξέρω πόσες θερμίδες έχει. Μία δίπλα μπορεί να έχει από 150 μέχρι 300 θερμίδες, δεν ξέρεις. Όσο περισσότερο το έχουν τηγανίσει, όσο περισσότερες βλακίες έχουν βάλει μέσα, δεν ελέγχεται. Επίσης έχει, τι έχει από πάνω, καρύδια δεν ξέρω τι βάζουν. Όχι, δεν τα αγγίζουμε. Εντάξει, δίπλες, σκουπίδια. Μετά έχουμε κάστανα. Κάστανα, παιδιά, τα τρώμε. Αλλά προσοχή, δεν τρως 25 κάστανα, τρως 3-4 σαν σνακ μπορείς να φας ανάμεσα στα δύο γεύματα. Γιατί έχει μόνο 50 θερμίδες, εντάξει, 50 θερμίδες ανά κάστανο, μπορείς να φας 3 κάστανα, 150 θερμίδες, εντάξει, αλλά προσοχή με το παρακάνει.